με τον Χρόνη τον Ισαϊκίδη, διότι ψηφίζεται τώρα αρχές Φεβρουαρίου, έτσι δεν είναι, Χρόνη, καλώς τον. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Η καλή αλλαγή χρονιά του αριθμού των δόσεων, από 12 πάμε σε 24 και σε 48, θα δούμε σε ποιες περιπτώσεις έχουμε 24 και σε ποιες, για την πάγια ρύθμιση μιλούμε. Ναι. Η άλλη έχει κλείσει έτσι κι αλλιώς. Ψηφίζεται λοιπόν σε λίγες μέρες, έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή αυτοί που είναι στις 12, όχι, θα πάνε ξανά από την αρχή. Έχει ήδη ψηφιστεί. Είναι ο νόμος 46-646. Ναι, έχει ψηφιστεί, δεν εφαρμόζεται ακόμη. Δεν εφαρμόζεται για δύο λόγους. Πρώτον είναι ότι δεν έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις οι οποίες θα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει. Ωραία. Και δεύτερον, είναι ότι η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή δεν έχει στο εγκαταστήσει το σύστημα, στην πλατφόρμα. Στην πλατφόρμα, δεν... Σωτήρη, υπάρχει κάποιος αντίλαλο. Μας ακούσε 100 φορές, Ναι, γι' αυτό καθυστερώστη. Μπορούμε να τον διορθώσουμε, τον αντίλαλο, λοιπόν, την πολλαπλή επιστροφή που έχει. Ναι. Ωραία, τώρα δεν έχει τον αντίλαλο. Μας έλεγες, λοιπόν, όντως, ότι περιμένουμε και την εγκατάσταση του συστήματος στην πλατφόρμα του τάξης για να μπαίνει κάποιος να κάνει τη ρύθμιση. Εσείς, εν προκειμένου, η φοροτεχνική. Αυτό που θέλω να μας εξηγήσεις, Χρόνη μου, είναι σε ποιες περιπτώσεις εμπίπτουν στις 24 και ποιες στις 48. Ωραία. Να πούμε καταρχάς ότι υπολογίζουμε ότι αυτό θα συμβεί, αυτή η ρύθμιση, η οποία ήδη ισχύει, αλλά για τους λόγους που είπαμε δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, πιστεύουμε ότι θα αρχίσει να ισχύει γύρω στον Απρίλιο. Α, θα πάει τόσο πίσω, όχι το Φεβρουάριο που λέει το Υπουργείο. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να πάει στο Φεβρουάριο. Πάμε να δούμε. Υπολογίζω ότι θα πάει γύρω στον Απρίλιο. Στη ρύθμιση των 24 δόσεων θα μπαίνουν αυτές που σήμερα ήταν στις 12 και αφορούν τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων που οφείλει κάποιος στην εφορία. Να πούμε το άλλο, τις 48 δόσεις που υπάγονται οι ρυθμίσεις, οι οποίες ήταν στις 24 μέχρι τώρα, και είναι έκτακτα γεγονότα. Δηλαδή, ας πούμε το ΦΠΑ ή ο φόρος εισοδήματος θα πάνε στις 24 δόσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά να πάνε στις 48. Μάλιστα. Κυρίως οι έκτακτες περιπτώσεις είναι, ας πούμε, ένας φόρος κληρονομιάς, ο οποίος είναι το σύνηθες γεγονός και το οποίο είναι κάτι έκτακτο και δίνεται η δυνατότητα από 24 δόσεις που ίσχυε τώρα να πάει στις 48. Νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να μπει σε αυτές τις ρυθμίσεις. Οι 12 ήταν λίγες, νομίζω 24 θα μπορέσει πιο εύκολα να ανταποκριθεί. Αρκεί να μην επικαλύπτονται από νέες υποχρεώσεις. Αυτό είναι βασικό. Μάλιστα. Τώρα, για αυτές, να πούμε στο συγκεκριμένο, για αυτές οι οποίες ήδη τρέχουν, θα μπορέσει κάποια στιγμή, αν δεν εξοφληθούν μέχρι τότε που το σύστημα του τάξης, η ΑΔΕ, θα το βάλει σε εφαρμογή, να μπουν τον Απρίλιο που υπολογίζουμε ότι θα λειτουργήσει το σύστημα, να μπουν αυτόματα ή με κάποιον τρόπο εσείς, ο ίδιος ο πολίτης, στις 24 δόσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τη ρύθμιση για τα ταμεία. Δεν μιλώ για τον εξοδικαστικό, για αυτή την παράταση που έχουμε για κάποιους μήνες. Έπρεπε βεβαίως να έχεις δηλώσει το ενδιαφέρον σου εγκαίρως για να τρέξει η διαδικασία και να πεις αν θες επανυπολογισμό και πάει λέγοντας. Αυτή πότε εξαντλείται η προθεσμία? Αυτή η προθεσμία εξαντλείται στις 31 Πέμπτου. Είχαμε πει, αν θυμάσαι, και από πέρυσι, όταν είχε γίνει η ρύθμιση για τα ασφαλιστικά ταμεία, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί το είχαμε συζητήσει εδώ, ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων τότε για την εφορία ήταν καθόλου σωστή και βατή,
και δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, για οφειλές μέχρι το 2018, η ρύθμιση όμως των ασφαλιστικών ταμείων είχε προβλήματα. Να σας πω ένα πρόβλημα. Υπήρχαν ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία ακόμη και σήμερα δεν έχουν ρίξει τις οφειλές μέσα στον ενιαίο φορέα, μάλιστα, τον ΕΦΚΑ. Α, γι' αυτό το σύστημα δεν είναι ενημερωμένο δηλαδή. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν ταμεία ακόμη, να σας πω, το ταμείο των υγειονομικών. Ακόμη. Πιθανόν... Παίρνουν τον χρόνο τους οι άνθρωποι. Ναι, θέλουν τον χρόνο τους, εντάξει. Ο ΟΓΑ δεν έχει ρίξει τις οφειλές μέχρι το... Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα. Σε αυτή τη ρύθμιση λοιπόν μπορούν να μπουν... Άρα μας λες ότι αν συνεχιστεί αυτό μπορεί να πάει και πίσω από τις 31 Μαΐου. Δεν νομίζω, εντάξει, ελπίζω... Θα έχει συμβεί, λες, μέχρι τότε. Ναι, θα λοιπόν, έχει συμβεί. Πιθανό να έχουν μπει και όλα. Διάβαζα, Φρόνη μου, χθες... Ναι, ναι. Ναι. Νόμιζα ότι ολοκλήρωσες. Να πω ότι μπαίνουν στη ρύθμιση αυτή όσοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως είπες πολύ σωστά, ακόμη και αν δεν είχαν πληρώσει καμία δόση ή αν είχαν πληρώσει μία-δύο δόσεις και θεωρητικά την έχουν χάσει. Μπορούν μέχρι 31 Πέμπτου να μπουν. Να πληρώσουν, πρέπει όμως, προϋπόθεση είναι, να πληρώσουν όσα οφείλουν μέχρι τότε και να συνεχίσουν μετά το δοσολόγιο, όπως έχει βγει με τις 120 δόσεις. Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως θα κάνουμε μια νέα συνάντηση όταν θα έρθει και θα ψηφιστεί το νέο ασφαλιστικό, γιατί ακριβώς, εκεί υποτίθεται ότι θα επιλέγεις εσύ τι θες να πληρώνεις ως ασφάλιστρα, να το πω έτσι, το μήνα και όχι αυτό που βγαίνει σήμερα αυτοματοποιημένο σε σχέση με το εισόδημά σου. Θέλω, ναι, επειδή διάβασα κάποια νούμερα χθες και λέω καλά, όλη η φασαρία γίνεται για τέτοια μικροποσά, για την περίφημη μείωση, σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Θα είναι αστεία, εκτιμάς? Ναι, η εισφορά αλληλεγγύης δεν έχει μειωθεί, δεν ψηφίστηκε σε αυτό το νόμο. Η υπόσχεση είναι ότι θα πάμε μέσα στο 20 σε σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Θα δούμε μια μείωση, ναι, μες το 20, ενδεχομένως και μια δεύτερη, θα πάμε ξανά το 21 και πάει λέγοντας μέχρι να φύγει από τη μέση. Αλλά διάβαζα από 4,5 ευρώ, άντε μέχρι 300, κάτι τέτοια νούμερα. Και λέω καλά, ναι, όλη η φασαρία, ναι, γίνεται γι' αυτό. Έτσι ακριβώς είναι, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα υψηλά εισοδήματα. Εντάξει, τα υψηλά, εκεί... αν το ταβάνι είναι τα 300 ευρώ, τι ενδιαφέρον έχει? Κάποιος που δίνει είναι... κάτι χιλιάρικα σε εισφορά αλληλεγγύης, θα τον νοιάξει αν θα δώσει 300 ευρώ λιγότερα? Έτσι νομίζω, Σωτήρη μου. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω, σου λέω αυτά που διάβαζα, ναι, ήταν χθεσινά δημοσιεύματα. Αυτά θα τα είδες και εσύ. Κοίταξε να δεις, ναι, τα έχω δει, ναι. Για αυτούς η εισφορά αλληλεγγύης είναι από 12.000 ευρώ εισόδημα και πάνω. Ναι. Έτσι. Και πάνω από τις 20.000 αυξάνει ο συντελεστής. Είναι σχετικά μικρά ποσά, αλλά επιβαρύνουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κυρίως όμως επιβαρύνουν τα πιο μεγαλύτερα εισοδήματα. Μάλιστα. Εκεί νομίζω, δεν ξέρω αν θα είναι η επόμενη ερώτησή σου. Δεν θα έχει άλλη ερώτηση, γιατί ήδη έχουμε κλείσει από χρόνο. Περιμένω να μου κλείσει την τοποθέτησή σου. Ναι. Πες μου ένα ακόμη θέμα τηλεγραφικά. Ναι. Υπάρχουν αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος. Okay. Με πιο σημαντική αλλαγή, τη μείωση του φόρου μέχρι ποσό 10.000 ευρώ κέρδος, από 22% στο 9%. Mm-hmm. Αυτό δεν θα αφορά μισθωτούς, με την έννοια αφορά μισθωτούς, αλλά το κέρδος που θα έχουν θα είναι ασήμαντο. Εκείνους που αφορά κυρίως είναι τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εμπόρους, που εδώ θα έχουν ένα σημαντικό κέρδος, που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1.300 ευρώ. Αυτή είναι η πιο σημαντική αλλαγή. Ναι, αυτό, εντάξει, είναι υπολογίσιμο ποσό. Ναι, κάποιος υπολογίσιμο, δηλαδή, λέει, ποσό. 1.300 ευρώ είναι... Μηνιάτικο καλό. Ακριβώς, ναι. Έτσι. Ευχαριστούμε, εδώ θα είμαστε, Χρόνη. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Γεια και ευχαριστώ χαρά. Ευχαριστώ πολύ.